να το δούμε. Τι ανάμεσα. Θα μου το στείλει σε μένα. Λοιπόν, πώς λέγεται, πες μας την μάρκα. CG. CG. Να το. Λοιπόν, αυτό είναι Android Auto. CarPlay. CarPlay. Κάμερα μπρος πίσω, γράφει συνέχεια, έχει και microSD. Wow. Αλλά σου στέλνει με Wi-Fi 5. Και μπορεί να στείλει το κινητό. Με τι παίρνει τα δεδομένα όλα αυτά που βλέπουμε. Έχει GPS. Θα βγάλουν και module τύπη, πώς το λένε, που παίρνει από τη μηχανή, από το CAN bus. Θα το βγάλουν, δεν το έχω βγάλει. Συνδέθηκε Android. Συνδέθηκε με την τσέπη μου, τα τραγουδάκια μου, τα τηλέφωνά μου, τα πάντα, με κατάστο τώρα αυτό. Λοιπόν, και κανονικά εδώ, βλέπεις. Λοιπόν, και έχει από πάνω. Έχει και φυσικά κουμπιά και βγάζει και εδώ ένα τηλεκοντρόλ, άμα θες. Και βγάζει στις GS που έχουν τη ροζέλα, τις καινούργιες. Βγάζει να συνεργάζεται με TPMS κατευθείαν. Πας εδώ. Λοιπόν, ταχύμετρο. Βίντεο μπρος πίσω, πιέσεις. Το ταχύμετρο είναι GPS ταχύμετρο. GPS, να το κινητό GPS. Πες μας τώρα πόσα μιλισεκόν είναι το ταχύμετρο. Είναι GPS κανονικό ή... Δεν είναι το ενός δευτερολέπτου, είναι το πιο γρήγορο. Επίτηδες. Είναι το... είναι το 90%. Και γι' αυτό βάλανε εξωτερικό module εδώ. Έλα. Γιατί εγώ το σου λέω, γιατί ρε παιδιά, δεν τόσο χώρο έχετε. Άρα μπορείς να μετράς 0% και τέτοια. Θεωρητικά ναι, δεν το έχω κάνει. Ναι, να έπιασε. Περίεργο που πιέσαι, τέλος πάντων. Εδώ είναι το Car Link, το είδαμε. Λοιπόν, θέλουμε να δούμε περίμενε, το TPMS. Περίμενε, περίμενε. Να το TPMS. 2,8, 2,9. Και θερμοκρασία. Βίντεο, πίσω. Το πίσω. Εδώ είναι για να σου κάνει και προειδοποίηση τυφλού σημείου ότι σου έρχεται. Στο κάνει σε όποια οθόνη και να είσαι. Είσαι στο χάρτη, ανάβει ένα κόκκινο εδώ. Πληκτικό. Ναι, λοιπόν, περίμενε τώρα. Πόσο το πήρες αυτό? 300 κάτι. Ήταν σε ειδική έκπτωση 30, τόσο το 100 έκπτωση. Αυτό είναι ταχύμετρο. Πάλι GPS. Πάλι GPS. Ακόμα τουλάχιστον. Στροφόμετρο δεν έχει. Δεν έχει γιατί πρέπει να συνεργαστεί με τη μηχανή για να το έχει. Όταν το θερμοκρασία από πού παίρνει. Αυτές οι θερμοκρασίες. Είναι του TPM. Θερμοκρασίες το λάστιχα. Βολτάς τις μπαταρίες, γιατί είναι συνδεμένο στην μπαταρία μου. Σωστά. Λοιπόν... μετράει, καταλαβαίνει μόνο trip computer και τέτοια. Καταλαβαίνει από τότε που θα βάλεις μπρος πόσα χιλιόμετρα έκανε. Τα κλασικά. Ναι. Περίμενε. Μετά έχει τρία. Το τρίτο κουμπί. Εδώ. Μπορείς να κάνεις record, κάνει συνέχεια. Mm. Αυτή τη στιγμή κάνει recording, να του. Ναι, ναι, ναι. Αλλά άμα θες μπορεί να κόψει ένα κομμάτι. Αυτό παιδί. Είναι, μπορεί να το μπροστά. Να το μπροστά. Να του. Τώρα αυτό είναι μέσα από τον Barbie. Με picture in picture, ναι. Ναι. Α, και χωρίς picture in picture, και ανάποδα. Ναι, και ναι. Μόνο πίσω, και μόνο μπροστά. Όλα. Ναι. Και μετά εδώ κλείνει και το καλό είναι ότι δουλεύει και με γάντια. Και όχι με γάντια που έχουν το... για το GPS. Το... ναι, που είναι για touch. Ναι. Δουλεύει με γάντια κανονικά. Σαν τις παλιές οθόνες. Εν τω μεταξύ, σου λέει ότι επειδή είναι φτιαγμένο και με γάντια, άμα βρέχει, επηρεάζεται. Αρχίζει και πατιούνται κουμπιά. Και τι έχει, προβλέπει εδώ, κάνει ένα έτσι και κλειδώνει. Και μετά πρέπει να το ξεκλειδώσεις. Οπότε ξέρεις, και έχει και τα φυσικά κουμπιά, οπότε δεν του χρειάζεται. Βλέπεις, και μετά πρέπει να κάνει αυτό. Και ξεκλείδωσε. Μίτερ το είδαμε. Settings. Φωτεινότητα και τέτοια, storage, έχει και δικό του storage. EMC, όχι, είναι εσωτερικό. Εσωτερικό και microSD, μια 64 στην οδύνη δώρο. 64. Λοιπόν, τι άλλο, TPMS, σύνδεση με το κράνος κάνει το κινητό, τα GPS τι έχει πιάσει, τώρα δεν έχει πιάσει τίποτα εδώ που είμαστε τυχωμένοι. Το τηλεκοντρόλ του μπαίνει εδώ, έχει φυσικά κουμπιά εδώ. Αυτό είναι το τυφλό σημείο. Και άμα θες να σου κάνει και από ποια χιλιόμετρα και τέτοια. Firmware update το κάνει και online με, έχει με Wi-Fi. Έχει Wi-Fi 5 και Bluetooth. Wow. Αυτά. Μάλιστα. Και βγαίνουν και firmware καινούργια κλπ. Πολύ ωραία. Είναι η μάρκα Fiji. Και μόλις κλείσεις καταλαβαίνει, καλά η μπρίζα κρατάει άλλο ένα λεπτό. Μόλις η μπρίζα σταματήσει να δίνει, γιατί έχω πάρει από το καλώδιο της μπρίζας, σου κάνει εδώ ένα goodbye, μετράει και 10 δευτερόλεπτα και σβήνει ωραία, μαλά. Σου λέει και τι ταξίδι έκανες, πόσα χιλιόμετρα και κλείνει. Δηλαδή τώρα θα κλείσεις ένα λεπτό. Μήπως επειδή το έκανες touch, κάνεις... Όχι. Θα σβήσει, γιατί δεν θέλει να τρώει μπαταρία. Εν τω μεταξύ έχει και αισθητήρα,
Α, δεν ξέρω τι κάνει, αλλά μπορεί άμα δει κάποιον να σου γράψει και τώρα που είναι σταματημένη η μηχανή. Α, λόγω security. Ναι, αλλά δεν ξέρω πώς το κάνει. Γιατί δεν έχει αισθητήρα. Δεν ξέρω αν έχει vibration. Την κάμερα το κάνει. Α, ναι, ναι, όταν δει. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ότι δει ότι υπάρχει. Και γράφει. Εν τω μεταξύ, επειδή παρακολουθεί το βόλτα βολτάζ τη μπαταρία, ξέρει να μην την. Να μην τη χαλάει. Να μην τη χαλάει. Ε, τώρα λογικά θα σβήσει ο κουμπί. Θα πει goodbye. Το κόκκινο είναι το recording, ε. Ναι, γράφει συνέχεια. Και άμα θες εκτός του να πάρεις την κάρτα, έχει να κάνεις broadcast τα βίντεο για να τα στείλεις στο κινητό σου στην εφαρμογή. Έχει δική του εφαρμογή. Σου λέει. Να, χαιρετάει. Αντίστροφη μέτρηση. Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή για αυτής της γενιάς μηχανές που είναι λίγο πριν τις τεχνολογίες και αυτά, είναι τις κάνει αλλιώς. Ωραίτατο. Και έκλεισε. Αυτό, παιδιά, είναι το CG. Ωραίο δεν είναι. Πολύ ωραίο. Mm. Δεν έχω βρει κριτική βίντεο που να λέει κακά λόγια για αυτό το μηχάνημα. Γύρω στα 300 κάτι στο Kickstarter. Τώρα το Indiegogo. Indiegogo.